Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα δούμε ε, πώς ε, είναι πώς διαμορφώνεται η γραμματική ε, στις δωρικές διαλέκτους και βεβαίως είναι ε, όπως η, η ετιμολογία είναι ενιαία μεταξύ των διαλέκτων, άρα σε οποιαδήποτε λέξη όπως ετιμολογούμε, την Αττική διάλεκτο, ετυμολογούμε και τις άλλες διαλέκτους διότι οι ρίζες είναι κοινέ στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους και βέβαια προέρχονται από την ελληνοπελασγική μητέρα γλώσσα ε, και μπορούμε κατά αναλογία της Αττικής διαλέκτου, έτσι την οποία τη διδασκόμεθα ακόμα στο σχολείο, πάλι καλά, ε, θα μπορούμε να καταλάβουμε μέσω των ε, διαλεκτικών αντιστοιχειών φωνιέντων και συμφώνων μεταξύ των δωρικών διαλέκτων και της Αττικής Διαλέκτου να καταλάβουμε την δωρική γραμματική η οποία αποδεικνύει ότι η γραμματική είναι ενιαία στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους άρα είναι η γραμματική της ενιαίας γλώσσας της ενιαίας ελληνικής γλώσσας. Άρα, στα πρωτόκλητα λοιπόν έχουμε την πηγή βεβαίω και την παγά στις δωρικές διαλέκτους. Αντίστοιχο του ήτα, έτσι, της ε, αττικής διαλέκτου θα έχουμε το αλφα δωρικών, μακρόν. Ε, και αυτό επομένως είναι και στο θέμα, ε, αντίστοιχο του ήτα, και στη κατάληξη αντίστοιχο του ΙΤΑ. Επομένως, τα δωρικά πρωτόκλητα λήγουν σε αλφα μακρόν, αντί ΙΤΑ ιωνικών. Ε, στην ουσία το ΙΤΑ είναι ιωνικών, γιατί στην Αττική Διάλευση έχουμε και θηλυκά ε, ουσιαστικά σε αλφα μακρόν. Ε, επο, επομένως, ε, ε, η χώρα ε, θα έχει κατάληξη αλφα μακρόν. Ε, η οποία είναι δωρικό στοιχείο και ε, αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα ε, ουσιαστικά τα οποία έχουν φωνή ή ρο πριν από την, ε, πριν από την κατάληξη. Έτσι. Επομένως ε, δωρικά στοιχεία στην Αττική Διάλεκτο. Επομένως εδώ ξέρουμε να κλείνουμε η πηγή της πηγής τι πηγή τι τη, πηγή τη την πηγή ο πηγή αυτός είναι ο Ενεστώτα, ο ενικός θα δούμε και τον πληθυντικό ε, ε, συγγνώμη επομένως ε, έχουμε εδώ τις καταλήξεις της ε, πρώτης κλίσεως στην Αττική Διάλεκτο και, τις, ε, ε, κατα... και θα γεννήσουμε τώρα την κλίση ε, στην ε, Δωρική Διάλεκτο που ο αντίστοιχο του Ι είναι το άρθρο Α, ε, το οποίο άρθρον Α είδαμε ότι είναι από το δίγαμα Α γιατί παίρνει δασία. είναι ε, διαδοχικό, το, το αρχαιότερο του δίγαμα Α είναι το ΣΑ, το οποίο είναι το Ιωνικό έτσι και βεβαίως με αλφα μακρόν αυτό και μικρότερον του τα που είναι το δωρικό με αλφα μακρόν. Ε, το θηλυκό άρθρο που είναι με ταφ σίγμα διότι οι δωρικές διάλεκτοι έχουν ταφ αντισίγμα. Ε, τα οποία βέβαια αναγνωρίζουμε τη μεταβολή αυτή σίγμα σε ταφ στην Αττική διάλεκτο διότι έχουμε τα ρήματα ισό με δύο σίγμα να γίνονται ιστό με δύο ταφ. Επομένως έχουμε μεταβολή ε, σίγμα σε τάφ άρα εδώ λέμε τάς παγάς τα παγά ο τάν παγάν ο παγά και εδώ, γν, είπαμε γνωρίζοντας την, τον τύπο σε δύο διαλέκτους, εκ των οποίων η μία διάλεκτος όπως η δωρική εδώ έχει δίχρονο, ξέρουμε βάσει της ποσότητας το, της συλλαβή ότι είναι μακρά στην ατική διάλεκτο, έχουμε το ότι το α το αντίστοιχο είναι μακρόν στις δωρικές διαλέκτους. Άρα η κλίση είναι η ίδια μόνο ε, στην κατάληξη. Έχουμε α μακρόν αντί η ε, και άρα ε, μπορούμε να τη δούμε την ε, κλίση κατευθείαν ε, να τη γράψουμε στην δωρική διάλεκτο. Και βεβαίως εδώ είναι και οι καταλήξεις μακρές. Μόνο θα δούμε λίγο την δοτική. Η δοτική επομένως που γεννά στην ατική διάλεκτο αυτό το ητα περισπωμένη υπογεγραμμένη, το οποίο είναι το ε, είναι ο, η καταχρηστική διφθόνγος ίτα υπογεγραμμένη η οποία είναι μακρά και επομένως τονιζόμενη ε, περισπάτε στη δοτική, έτσι ε, δίνει στην δωρική διάλεκτο την αλφα υπο, ε, υπογεγραμμένη με αλφα μακρόν ε, αντίστοιχο του Ήτα υπογεγραμμένη και δίδει τη δεύτερη λοιπόν ε, που και εδώ ως μακρά και τονιζωμένη στη λίγου θα περισπάτε. Ε, έχουμε εδώ λοιπόν μεταξύ της Αττικής διαλέκτου και, της, και των δωρικών διαλέκτων την γένεση αντιστοιχία, Ήτα υπογεγραμμένη, άρα Ήτα μακρόν, αλφα μακρόν υπογεγραμμένη. Αυτά, αυτό το αλφα μακρόν υπογεγραμμένη το οποίο βλέπουμε ότι είναι το το δωρικό το αντίστοιχο του ΙΤΑ υπογεγραμμένη, το βρίσκουμε στα θηλυκά, στη δοτική των θηλυκών, τα, τα, οποία στην Αττική Διάλεκτο ε, 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 λήγουν σε α αντί ΙΤΑ ε, και στη δωρική Διάλεκτο πάντα σε α. Έτσι και τα δύο και το α μακρόν της Αττικής Διαλέκτου αντιστοιχεί με το α μακρόν της, ε, των δωρικών διαλέκτων και επομένως η καταχρηστική δίφθογκος ε, ε, α μακρόν υπογεγραμμένη, ε, α υπογεγραμμένη είναι η καταχρηστική δίφθογκος η αντίστοιχη ισαλφα ε, νησάλφα ε, λιγουσών λέξεων στην αττική διάλεκτο ε, η οποία έχει και ε, να λήγουν σε α και να λήγουν σε η ε, και επομένως και η η υπογεγραμμένη αντιστοιχεί στην α υπογεγραμμένη των δωρικών διαλέκτων και βεβαίως ε, στην α υπογεγραμμένη των, των λέξεων της ατικής διαλέκτου που στην, ονο, στην ονομαστική είναι πρωτόκλητα θηλυκά σε α σε α μακρόν αντί σε η ε, άρα βλέπουμε Δωρικό στοιχείο επίσης, το α υπογεγραμμένη την καταχρηστική δίφθογκο με α μακρόν. Επαναλαμβάνουμε ε, γι' αυτό μπορεί να πάρει περισπομένη και η δωρική δοτική, όπως παίρνει και, ε, και υπογεγραμμένη και ε, στη δοτική ε, ένα ουσιαστικό θηλυκό το οποίο λύγει στην αττική διάλεκτο σε α ε, και άρα. Βλέπουμε δωρικό στοιχείο και άλλο στην Αττική Διάλεκτο. Ε, εδώ βέβαια, εδώ βέβαια ε, στο α, το, η α υπογεγραμμένη προκύπτει από το α δίγαμα ι. Το οποίο το, α, με το α, το, α δίγαμα δίνει το α μακρόν και το ι υπογράφεται. Άρα χρειάζεται ε, μία κατάληξη ε, μετά, το, με, 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 μετά το Α ε, μία κατάληξη δίγαμα Ι, δηλαδή είναι άβη ε, η κατάληξη της δοτικής των θηλυκών ε, και αυτό το β το δίγαμα Ι το βρίσκουμε και στον όμηρο όπου έχουμε ε, δοτικές τροπικές ε, σε Φ, παραδείγματος χάρη και αυτό υπάρχει και στην, και στην κοιναϊκή διάλεκτο. Και έχουμε παραδείγματο χάρη Ανδριάνφη, έτσι τη δοτική πληθυντικού, ε, με Αδριάντα. Και βεβαίως η ηττα υπογεγραμμένη είναι από το ήδη που το ΙΤΑ δεν γίνεται πιο μακρόν, είναι ήδη ΙΤΑ και γίνεται α μακρόν, και γίνεται ήτα, ήτα ε, δίγαμα ίσον ήτα παραμένει ήτα και το γιώτα υπογράφεται. Άρα είδαμε και τις μακρές διφθόγκους α υπογεγραμμένη και, και ήτα υπογεγραμμένη της Αττικής Διαλέκτου. Στην Αττική Διάλεκτο έχουμε και την ω υπογεγραμμένη στις δοτικές των δευτεροκλήτων ονομάτων. Και βεβαίως ο άνθρωπος θα έχει δοτική το άνθρω όμικρον δίγαμα ωμέγα και γιώτα υπογράφεται ή γράφεται δεξιά όπως εδώ δηλαδή όι. Η. η κατάληξη στην Αττική διά, διάλεκτο των τριτοκλήτων θηλυκών, έτσι, θα είναι τις θα είναι τη στι δωρικέ διαλέκτου. Επομένως, φάτη αντί φάσεις. Αυτό είναι από το ρήμα φένο, ε. Βέβαια. Είναι από το ρήμα φένο. που έχει θέμα φαβ, εξού και το φαβός, το φάος. Με του διγάματος φάος, συνέρεση φως. Το Αττικόν Αργιάδης, ε, ο καταγόμενος εξάργους ε, ή ο γιος του αργι, Αργίου είναι με ΑΙ δωρικών αντί ΕΙ βέβαια, διότι το ΑΙ είναι το αντίστοιχο του ΕΙ και αυτό δίνει στην Αττική διάλεκτο ΕΙ και στην Παλαιά διάλεκτο δωρικών ήτα και το ΑΙ είναι αντίστοιχο του α δίγαμα με το ε βέβαια αντίστοιχο του α βραχή, του α βραχαίος δωρικού και εδώ έχουμε βεβαίως το, το α ι με ψηλή αντίστοιχο του ε ι με ψηλή που είναι το υποθετικό. Άρα, στη, άρα ε, πρέπει να γνωρίζουμε βέβαια αυτή τη διαφορά για να καταλάβουμε τις υποθετικές προτάσεις στην, στις δωρικές διαλέκτους. το Αττικόν Βασιλεύς γράφεται με δίφθογκο. Ε, άρα το θέμα του με δίγαμα στην ονομαστική ενικού είναι Βασιλεύ προκύπτει. Και το ε δίγαμα βέβαια, το οποίο είναι αντίστοιχο του δωρικού α δίγαμα, που δίνει την αβ αντί την ευ, βέβαια την αβ την έχουμε ως δωρικό στοιχείο και στην Αττική Διάλεκτο. Ε, η ΕΒ είναι με ε, ε δηλαδή αντί ιαρός έχουμε ιερός και επομένως το αλφα βραχή αντιστοιχεί με το ε και άρα το αλφα βραχή δίγαμα με το ε βεβαίως βραχή δίγαμα και άρα το αι και το αβ αντιστοιχούν με το ει και το αβ. Και εδώ έχουμε βέβαια και ευ ως ε, τρίτη ε, ε, επιλογή και βέβαια το, το, η εα εναλλαγή υπάρχει στην Αττική Διάλεκτο, άρα γι' αυτό προκύπτει και το άβ και το ευ, εδώ ας πούμε έχουμε βάλω και βέλος, άρα το α τρέπεται σε ε και μέσα στην Αττική Διάλεκτο. Κλείνουμε λοιπόν που και εδώ είναι βασιλεύς, Βασιλεύ και Σίγμα. Άρα η τρίτη κλίση έτσι είναι ε, δυνατόν να λεχθεί ότι, ότι υπάρχει στη, βεβαίως στην ε, Δωρική Διάλεκτο και, και έχει παραμείνει, ε, έχει ε, διατηρηθεί και στην Αττική Διάλεκτο. Και, και λέμε αυτό το γεγονός διότι εδώ αν το κλείνουμε στη δωρική διάλεκτο θα έχουμε το ε δίγαμα να δώσει δύο ε και συνέρεση σε δωρικό ητα δηλαδή εδώ να γίνει του βασιλείως στην γενική που η κατάληξη είναι ως ε, ο πίναξ έχει θέμα πίνακ ε, άρα το ξύ ω κατάληξη στην ονομαστική του ενικού γίνεται από το κάπα του θέματος του ουρανικού, του ουρανικού θέματο και του σίγμα της καταλήξεω τη τρίτη κλίσεω. Επομένω, ε, στην Αττική Διάλεκτο εδώ, θα, εδώ γνωρίζουμε το βασιλέως γιατί δεν το χωρίζουμε, δεν μπορούμε να το χωρίσουμε διότι πάλι αυτό είναι από το βασιλεύ το θέμα που δίνει στην ονομαστική και τη διφθογκο και την κατάληξη την ίδια της τρίτης κλίσεως ως, που είναι το, η ίδια στην τρίτη κλίση της δωρικής διαλέκτου και στην τρίτη κλίση της αττικής διαλέκτου. Επομένως εδώ όμως, ε, αν ε, το, ε, το ε' δίγαμα μακραίνει, ε, καθιστά μακρό το ε' βραχή, άρα είναι σαν δύο ε' η προφορά τους και άρα αυτό συνερείται σε ηττα, ε, ε, σε ήτα δωρικών ενώ στην Αττική διάλεκτο την παλιά είναι σε είτα ε, και της νέας Αττικής διάλεκτου θα ήταν γιότα εδώ όμως στι, στον Αττικό λεγόμενο τ, τύπο ε, ε, έχει γεννηθεί ένα ωμέγα η κατάληξης είναι όμι, όμως με όμικρον άρα δεν μπορώ να το χωρίσω βασιλέ παύλα ως με ωμέγα θα είναι λάθος διότι το ω θέλει το δίγαμα του θέματος για να γίνει το ω μικρόν βραχή να γίνει ω μακρόν, να γίνει ω δηλαδή, ω μακρόν και επομένως βλέπουμε ότι ε, και εδώ θα έκανε και του βασιλείως ανδιαιρείτο, διότι το ήτα είναι και στην Αττική Διάλεκτο και στην ε, Δωρική Διάλεκτο ή θα μπορούσε να είναι και βασιλείως, με το ε δίγαμα να, να δίνει και ε ι και ητα στην Αττική Διάλεκτο και η στη Δωρική Διάλεκτο. Επο, αλλά, η καθο, αλλά, η καθιερωθήσα κλίση είναι με ωμέγα το οποίο δεν χωρίζεται, ε, το, το, οποίο δεν μπορεί να χωριστεί από, το, από θέμα διότι το θέμα, στο θέμα δεν θα φαίνεται το δίγαμα το οποίο είναι στο πρώτο ενικό ε, και επομένως ε, το ωμέγα που το χρειάζεται, ε, το όμικρο της καταλήξεως ως της τρίτης κλίσεως στην γενική, το οποίο το χρειάζεται το δίγραμμα για να γίνει ωμέγα, έτσι δεν μπορεί να χωριστεί η κατάληξη και, ε, και η σωστή γραφή στην γραμματική, που για εκπαιδευτικούς λόγους χωρίζει το θέμα από την κατάληξη ε, δε, εδώ δεν μπορεί να το χωρίσει διότι χρειάζεται το ωμέγα γίνεται και από ένα γράμμα του θέματος ε, από ένα γράμμα στοιχείο του θέματος και ένα στοιχείο της καταλήξεως στην δοτική θα είναι βασιλεύει άρα το αντίστοιχο είναι βασιλεί με, με ήττα δωρικών που γεννάται όπως εξηγήσαμε από το έψιλον ε δίγαμα και βέβαια και βασιλεία από το βασιλέβα Από το βασιλέβα Και ε, ο βασιλεύ με το θέμα. Και ο βασιλεύ. Και βεβαίως βασιλείος, βασιλεύει, το οποίο θα εξηγήσουμε πως γίνεται βασιλή και αιτιατική βασιλέα. Οπότε ε, το ε τόνος μπορεί να θεωρηθεί ε, ως το ούμενο παραγόμενο και αυτό από το ε δίγαμα, ε, ως ε μακρόν, άρα ο τόνος βλέπουμε μπορεί να ε, χρειάζεται την ερμηνεία του σε πιο σημείο μπαίνει, σε, ποιο, σε, σε ποια συλλαβή μπαίνει ε, και ερχόμαστε τώρα να εξηγήσουμε την δοτική στην αττική διάλεκτο που είναι το ιότα αυτό και αρχαιότερος τύπος ένα δεύτερο δίγαμα Ι, το οποίο ε, μας ε, γεννάται στην κατάληξη, ολόκληρη την κατάληξη Β του ομήρου που είναι, που με προφορά του δίγαμα αυτού ως Φ, ε, του δίγαμα αυτού ως Φ, ως χιλικού γράμματο στην ελληνική γλώσσα και στις διαλέκτους ας πούμε εδώ στις ιωνικές διαλέκτους από το Φ της δοτικής, της, της τροπικής ας πούμε, ε, 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 Υπο, υπονοούμε ότι υπάρχει ένα δίγαμα αντίστοιχο του προφοράς φύ. Επομένως η κατάληξη εδώ μπορεί να ήταν και ένα δίγαμα ακόμα. Το οποίο βέβαια ε, δεν προσφέρει τίποτα στο να παραμείνει και μπορεί το δεύτερο να συγγυθεί. Ε, στο Βασιλεύει λοιπόν το ε δίγαμα θα δώσει ε. ΙΟΤΑ ή ε, ψιλογιώτα στην ε, νεοαττική διάλεκτο, έτσι, θα μπορούσε να, στην παλαιά διάλεκτο, σε αυτή που έγραφε ας πούμε ο Αριστοφάνης, που τους σαχαρνείς τους είχε με η τα περισπομένη, αντί με ψιλογιώτα πληθι... στην ονομαστική πληθυντικού, ε, ε, αυτό ακολουθείται από ένα γιώτα, το οποίο ε, σημαίνει ότι το ψιλογιώτα και γιώτα δίνει, αυτό το ει της δοτικής το βασιλεί. Αυτό όμως δεν συνερείται το ει το πρώτο που γίνεται από το ει δίγαμα με το Ι ε για να δώσει ει και καταλαβαίνουμε ε, ότι το ι αυτό της, ε, που είναι της καταλήξεως και επομένως προέρχεται από δωρική διάλεκτο ε, είναι, ε, ε, γίνεται ει αυτομάτως στην λογική και στις αντιστοιχίες της Αττικής Διαλέκτου, όπου η Αττική Διάλεκτος, παραδείγματο χάρη, έχει το μέσα την πρόθεση εν ως, ως ειν δωρική, άρα το Ι το καταλαβαίνει ως ε η Αττική Διάλεκτος, γίνεται αυτό εσωτερικά αυτόματα και τότε το ε με το ε συνερείται πράγματι σε ε για να αιτιολογήσει την δοτική βασιλή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο Τζάλτζανος ο στην παράγραφο 75 της σχολικής γραμματικής ε, λέει παραδείγματο χάρη χωρίς παραλείποντας ε, το δίγαμα και αυτό δεν είναι η αυστηρή ε, προφανώς ε, ερμηνεία διότι λέει ε, ε, επειδή το υπέει δεν συνερείται ενώ είναι από το υπέβη το θεωρεί η ΠΕΕ που τα δύο ε δίνουν αλλά εδώ δεν είναι έτσι απλή, απ, απ, απλό το θέμα, δεν έρχεται το ένα ε με το άλλο να δώσει ει, ε, 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 εδώ μεσολαβεί μια διέρεση, μια συνέρεση, ενώ εμεί ε, 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 ε ερμηνεύουμε με τη σειρά ότι το, είναι από το υπέβη το δωρικόν το οποίο η κατάληξη είναι γιώτα και ε, αυτό το ει δίνει ήδη το, το ει δίνει ήδη το ει, το οποίο δεν μπορεί να, να ε, συνερεθεί με το Ι ε, και για να συνερεθεί γίνεται της Αττικής Διαλέκτου ε το Ι. Ε, και επομένως ει συν ε όπως το ξέρουμε ε, γίνεται ει και ε, έχουμε τον τύπο της κλήσεως στην Αττική Διάλεκτο ε, όπως την ξέρουμε. Τώρα προ, ε, βλέπουμε το πληθυντικό και αρχίζουμε από το παγέ γράφοντας το αντίστοιχο ατικό πηγέ πηγών πηγές πηγάς ο πηγέ εφαρμόζοντας την ε, με την αντιστοιχία ή τα ιονικών που έχει ενσωματωθεί με την Αττική Διάλεκτο ή Ιονική όπως έχουμε εξηγήσει σε Αλφα μακρόν τότε θα ήταν ε παγέ. Το ε είναι ήδη δωρικόν διότι είναι α και επομένως το ε είναι μικρότερο του δίγαμα και ε γιατί η δασία είναι το δίγαμα από σε το οποίο είναι το, η μεταβολή δίγαμα μικρότερων σίγμα, έτσι, προέρχεται από σίγμα δηλαδή το δίγαμα και βεβαίως το δωρικό θα ήταν τε. Έτσι επομένως εδώ θα ήταν τε το αρχαιότερο το δωρικό. Και βλέπουμε ότι από το δωρικό τε, το θηλυκό άρθρο του πληθυντικού, που θα δούμε πώς γίνεται και η κατάληξη, έτσι, ε, γίνεται αλφαγιώτα. Ε, αυτό είναι συμβατό με τη γενική τόν, που ξαναγεννάται το ταφ το, το και αυτό το ταφ ε, από, το, από το δωρικό άρθρο ε, συνεχίζεται με ταφ και έτσι δεν υπάρχει καμία ασυμβατότηση ή ανομαλία γραμματική μεταξύ τη, της ονομαστικής ε, του άρθρου του πληθυντικού του θηλυκού ε και της γενικής «τον» και βεβαίως «τες» και «τας» και κλητική. Επομένως, «τον παγάν, τες παγές, τας παγάς, ο παγέ». Εδώ τι έχουμε αντιστοιχίσει. Έχουμε αντιστοιχίσει βεβαίως ε, την, ε, γενική, ε, ε, στη γενική πληθυντικού το Ω με το δωρικό Α, άρα αυτό είναι μακρόν και άρα δι, ε, ε, είναι, στη, είναι και, τονίζεται και τονίζεται και επομένως παίρνει περισφομένη, διότι όπως ε, γνωρίζομαι και το ατικόν των πηγών και, ε, ε, και το δωρικόν, ταν ε, παγάν, επομένως εδώ δύο λέμε ταν παγάν, ε, και στο άρθρο με α, με ω αττικών να γίνεται α μακρών δωρικών και ε, ε επο, επομένως το σημαντικό να, να δούμε γιατί παίρνει περισπομένη η ε, γενική πληθυντικού και στο Ινατική Διάλεκτο και στην Δωρική Διάλεκτο όπου έχουμε βεβαίως το α μακρόν ε, της καταλήξεως αντί, αντίστοιχο του ωμέγα μακρόν της Αττικής καταλήξεως. Ε, και βέβαια και εδώ και, τα, και το, πά, το πρώτο του πρώτης πρώτη συλλαβή της λέξεως την δωρική διάλεκτο είναι με αλφα μακρόν, αντίστοιχο πάλι του ωμέγα. Επομένως βλέπουμε εδώ ότι αν πάμε στον όμηρο και δούμε τις ομυρικές γενικές πληθυντικού των πρωτοκλήτων θηλυκών, θα δούμε των πυλάων και αλλού των θυρών. Δηλαδή ο Όμηρος έχει και με, και με συνέρεση και με χωρίς συνέρεση. Το ασυνέρετο όμως ε, με θέμα πηγά με μακρόν αλφα και παγά με, μικρό, με μακρό αλφα το ίδιο στη δωρική διάλεκτο ε, και ε, έχουμε εδώ τον ε, έχουμε επομένω ένα σίγμα να ε, είναι η αρχική κατάληξη της δωτική πληθυ, γενικής πληθυντικού που το σίγμα αν γίνει δίγαμα και αν γίνει Ι διαδοχικά στο χρόνο και γίνει και τελικώς συγηθεί ή, ή αποβληθεί ε, όπως το είχαμε μάθει στο σχολείο, σημαίνει ότι το πηγάσον θα δώσει πιγάων και από συνέρεση α και ω σε ω ε, θα γίνει πηγών όπως θυρών και πυλών. Ε, ο, το ομυρικό λοιπόν, ο ομυρικός τύπος ο ασυνέρετος μας οδηγεί στον αρχαιότατο σεσόν ο οποίος είναι και εδώ μόνο που στη δωρική διάλεκτο θα ήταν σαν ε, αντί ω θα είχε αλφα και αλφα και επομένως αυτό θα γίνει με δίγαμα και θα γίνει και με γιώτ και θα γίνει και, και, με αποβολή του σίγμα ή σύγχυση του διγάματος, δηλαδή θα γίνει αν η γενική πληθυντικού λίγη Και με το α του θέματος πιγάν θα γίνει παγά αν, και αυτά τα δύο α, α στη δωρική διάλεκτο όπως και στην αττική διάλεκτο έτσι γίνεται ε, συνέρεσή τους, θα γίνει και εδώ συνέρεση μόνο που η συνέρεση στη δωρική διάλεκτο στις δωρικές διάλεκτου θα είναι σε αν μακρόν αντί σε ον μακρόν όπως είναι της ε, αττικής πρώτης κλίσεως των θηλυκών. Ένα σημαντικό θέμα που δεν το διερωτηθήκαμε βεβαίως στην, στο σχολείο γιατί δεν είχαμε αίσθηση των διαλέκτων της ελληνικής ώστε να μας γεννηθεί η απορία είναι από πού προέρχεται το δωρικό τέ, που είναι το, πρώτο, το ο του άρθρου τα του δωρικού άρθρου τα με α μακρόν, το οποίο είναι στο ελληνικό και στο πληθυντικό ε, και, ε, και βεβαίως ε, σε συνάρτηση με, με το πληθυντικό τη, της αιτιατικής που λύγει σε σίγμα, ε, σε ας, ε, αντί αν στον ενικό. Πώς γίνεται λοιπόν και εδώ ο πληθυντικός της αιτιατικής μας έχει σίγμα, ε, ενώ ο πληθυντικός της, ε, ε, της ονομαστικής του άρθρου μας έχει, και, και του άρθρου και, τον, ε, και, το, και του ουσιαστικού ε, δηλαδή το άρθρο είναι τας από ταν αιτιατική δηλαδή ταν παγάν και τας παγάς δηλαδή εδώ σίγμα εδώ νι και την απάντηση τη βρίσκουμε στη, στη, παλαιο, στους παλαιότερους τύπους της γλώσσας οι οποίοι διατηρούνται και στις δωρικές διαλέκτους και στην αττική διάλεκτο και ε, έχουμε μία λέξη του ησυχίου ε, η οποία μας λέει ε, για, την, ε, για τις αντιστοιχίες αυτές. Παραδείγματος χάρη έχουμε ότι από την αρκαδική διάλεκτο, την αρχαία την οποία θα δούμε και η οποία είναι στην κοιτίδα των πελασγών, στην Αρκαδία, μας έχει ο ησύχιος ότι αυτό ισοδυναμεί με και. Επομένως σημαίνει ότι το αι γίνεται από ασ. Και βεβαίως γίνεται από ασ διότι το ασ ε, γίνεται αδ και το αδ δίνει την διφτογκονέ στην αττική διάλεκτο και στην δωρική διάλεκτο. Και επομένως το άρθρον τάς της αιτιατικής πληθυντικού των ε, θηλυκών πρωτοκλήτων θα γίνει τάβ με δίγαμα, δηλαδή τε. Θα γίνει ε, το τάς που, που, που στην, αιτια... στην ονομαστική συγγνώμη, γίνεται τε, σημαίνει και το τε ότι παράγεται από την αιτιατική τάς, Σημαίνει ότι ο πληθυντικό των ονομάτων στην Αττική, στην Αττική Διάλεκτο και σε όλη την Ελληνική Γλώσσα είναι σίγμα. Η κατάληξη του πληθυντικού ε, είναι σίγμα. Και αυτό το τά, επαναλαμβάνω, δίνει μετροπή του σίγμα σε δίγαμα με το χρόνο ε, στην, στην Αττική και στη Δωρική Διάλεκτο έδωσε το τε. Δηλαδή το αλφαγιώτα. Επομένως ανάποδα. Η κατάληξη του πληθυντικού ε, που δίνει το τε είναι από ε, κατάληξη σίγμα. Άρα οι, οι βυρικές γλώσσες ας πούμε οι καινούργιες, οι σύγχρονες που έχουν πληθυντικό σε σίγμα αυτό είναι πελασγικό φαινόμενο από την ελληνοπελασγική γλώσσα ε, ο πληθυντικός σε σίγμα. Και η άλλη επιβεβαίωση είναι ότι στις αρκαδικέ διαλέκτου που θα δούμε και οι οποίες μπορούν να νοηθούν ε, οι, οι πελασγικοί τύποι, ε, ε, από τον παλέχθονα πελασγό ο οποίος ήταν ε, ε, πατέρας του Λικάωνος στην Αρκαδία ε, και στην πελασγία η οποία πελασγία ονομάστη πρώτο, πρώτον η Αρκαδία, μετά η όλη Πελοπόννησος και μετά με τη μετακίνηση των Πελασγών στην, πελασγική Θεσσαλιο, ε, ε, στην, πελασγι, στην πελασγιότητα της Θεσσαλίας, έχουμε εκεί την πελασγική επικράτεια του Δευκαλίοντος. Επομένως, ε, εδώ να, να καταλάβουμε το εξής, ότι η Αρκαδική διάλεκτος λοιπόν έχει τύπους πληθυντικού, παραδείγματο χάρη του του ονόματος ο Λύκος, ε, αιτιατική ενικού, πώς ήτανε, των Λύκων. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η αιτιατική ενικού, όπως την ξέρουμε και σήμερα, προέρχεται από αρκαδικό πελασγικό τύπο, που έχει τη μορφή του ενικού απολύτως, της αιτιατικής του ενικού απολύτως, με κατάληξη σίγμα. Επομένως, από εδώ γίνεται το τους, το ατικό και τους λύκους. Και βέβαια στις δωρικές διαλέκτους, επειδή το ου αντιστοιχεί σε ωμέγα δωρικών όπως ξέρουμε και ο βος είναι ο ατικός βους που το δωρικό βος δίνει και το λατινικό με όμικρον μέγα, δηλαδή με ωμέγα, ε, και επειδή δεν έχει ωμέγα η, το λατινικό αλφάβητο διατηρήσει το οποίο προέρχεται από το αρκαδικό ελληνικό, από το πελαζικό, σημαίνει ότι το όμικρον το αυτό με παίρνει την παύλα για να δώσει το μακρό. Ε, επομένως, παρατήρηση πολύ σημαντική, ότι η, ο πληθυντικός ε, στην πελασγική γλώσσα ε, λύγει σε σίγμα. Και με την μεταβολή με του με το χρόνο, ε, μέχρι, και την, μέχρι και μετά από, από καιρό που το σιγμα, το ε, πελασγικό γίνεται στην ελληνική γλώσσα δίγαμα και μετά από το δίγαμα, ε, το δίγαμα βρίσκεται δίπλα σε ένα φωνία, το κάνει δίφθογκο. Και επομένως γι' αυτό από το «α» προκύπτει το «ε». E, που και εδώ βλέπουμε ότι και αν έχει καταλήξει το άρθρο το δωρικό από το τα που γίνεται σα ιωνικών και α με δίγαμα με, 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 πρώτα με δίγαμα και μετά με δασία αλλά μακρών για να αντιστοιχεί με το ατικό νι ε, το οποίο είναι μικρότερον του σι είναι μικρότερο του Σ ε, και του τι. Άρα δεν υπάρχει ανομαλία στο ε, ο άρθρο το οριστικό της ελληνικής γλώσσας που είναι Ο ή το ε, γιατί το Ο είναι από το Δίγαμα Όμικρον από το Σίγμα Όμικρον και το Τάφ Ομικρον. Ε, το οποίο δίνει «τι» και «το» το οποίο το διατηρείται στην Αττική Διάλευση, το ουδέτερο δηλαδή δωρικό διάλεκτο. Ε, το «ε» αυτό είναι πραγματικά μ, μ, ε, μικρότερον αυτού και αυτού και αυτού. Άρα το άρθρο «τα» που είναι ο ενικός θηλυκό ε, και αυτό είναι θηλυκο και αυτο ειναι το τι δεν είναι βέβαια, είναι, μικ, είναι ανάμεσα στη δωρική διάλεξη, στις δωρικές διαλέξεις αρχαιότερες και της Αττικής, με έτσι έχει ανάμεσα το σα και το σι. Ε, με τροπή του τάφ δωρικού σε σίγμα. άρα όταν το τάφ γίνει, το δωρικό τάφ το αρχαιότερο, γίνει σίγμα ιωνικών, δίνει δίγαμα, ε, η κατάληξη στο α στο μακρόν που είναι το δίγαμα α μακρόν, έτσι θα μπει ένα σίγμα. Το οποίο σίγμα, ε, το δίγαμα το πρώτο θα γίνει δασία, το δεύτερο δίγαμα που προέρχεται από το, δι, από το σίγμα θα, γίνει, ε, θα δώσει α δίπλα στο δίγαμα να δώσει αι. Άρα να το το ατικό άρθρο και να το και το δωρικό άρθρο που το αρχικό του είναι το τ έτσι, το οποίο γίνεται σε και Άρα το δωρικό άρθρο είναι με το αρχαιότερο τάφ, ε, το, το, οποίο αιτιολογεί και τις πλάγιες πτώσεις, δηλαδή τη γενική, τη δοτική και την αιτιατική του άρθρου τόσο στον, εν, στον ενικό όσο και στον, πληθυντικό στην, στην Αττική Διάλεκτο και βεβαίως και τα αντίστοιχα στη Δωρική Διάλεκτο, άρα και εδώ έχουμε δωρικά στοιχεία να διατηρούνται στην Αττική Διάλεκτο. Να δούμε και τον πληθυντικό του, το, ενός τριτοκλήτου. Βέβαια η ονομαστική ε, έτσι είναι η θέμα βασιλεύ, ε, το οποίο το έχουμε, επαναλαμβάνω, στην ε, ονομαστική του ενικού, ε, όπου δίνει και το, το ε δίγαμα, δίνει εκτός του ει στην ατική διάλεκτο και τη διφθογκο εβ, έτσι, και ε, ε, ε βάζομαι εδώ στην ονομαστική πληθυντικού και την κατάληξη εσ της τρίτης κλίσεως στον πληθυντικό. Έτσι, το άρθρο ή βέβαια το, του, της, το πληθυντικού, του, του, πληθυντικού των αρσενικών ε, είναι, κάνουμε το δίγαμα δασία και γράφουμε τον τύπο δίγαμα ή. Το, το, δίγαμα Ι είναι από σίγμα όπως έχουμε σέλας και ήλιος και το ε, γίνεται σι λοιπόν εδώ και ε, αυτό με τροπή του σίγμα σε τάφ θα ήταν το αρχαιότερο δωρικό τι. Ε, και το τάφ αυτό, ε, το οποίο βεβαίως είναι στο δωρικό άρθρο τι, το οποίο όμως απαντάτε και στον όμοιρο, ε, μαζί με το τε, αντιέ, e, απαντάτε και στον όμοιρο, απαντάτε και, στις, ε, και, στη μικυναϊκή γλώσσα, ε, ε, επανέρχεται ε, στην ε, ε, γενική του, στις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού, επανέρχεται και δεν έχει καμία βέβαια ανομαλία το άρθρο στην ε, ε, Αττική Διάλεκτο, το οποίο, άλλωστε οριστικό άρθρο, ε, δηλώνει συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο και το δείχνουμε το συγκεκριμένο στην ουσία. Επομένως, ε, έχουμε τύπο τος ε, που σημαίνει τι, αυτος, στην Αττική Διάλεκτο. Ε. Άρα το τος τα δωρικών το είναι ε, τύπος αντωνυμίας η οποία δίνει και το άρθρο ε, το οριστικό άρθρο γιατί το οριστικό άρθρο είπαμε ανήκει σε συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο και το δείχνουμε και, απο, και, το, και, και αυτό χαρακτηρίζουμε που έχουμε στο μυαλό μας ή το δείχνουμε ε, και, ε, και επομένως εδώ το τόν ε, θα είναι από το τόσον που το σίγμα αν γίνει ε, δίγαμα και συγγυθεί τελικώ θα συνερεθεί σε τόν. Ε, το τίς από το, από τον. το τι είναι από, την ενική δοτική η οποία λύγει σε Ι και δηλαδή είναι από το τύπο τός που γίνεται τόση, τόβι και με αν το δίγραμμα συγγυθεί έχουμε ε, το, ε, ό, ε, όχι, το, το δίγαμα δεν σι, σιγάται εδώ, άρα υπάρχει στην ε, Αττική διάλεκτο βεβαίως, όπως και στις διαλέκτους, γιατί για να ε, δη, 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 για να μεταβληθεί ε, σε κάτι άλλο πρέπει να μεταβάλει κάτι άλλο, πρέπει να υπάρχει. Και ε, ε, εδώ λοιπόν ε, σημαίνει ότι αυτή, ε, αυτός ο ενικός θα πάρει ένα σίγμα για, στον πληθυντικό, και, πώς, και τι γίνεται εδώ, το όμικρον δίγαμα, έτσι, ε, ε, δι, γίνεται όμικρον γιώτα και βέβαια δεν συνερείται με το Ι αλλά συνερείται με το ε και επομένως γίνεται το τις στην Αττική Διάλεκτο. Από το δωρικό ε, τόβι. Ε, τόβι και πληθυντικός τόβι με ένα σίγμα. Άρα εξηγούνται όλα αυτά. Και εδώ λοιπόν το «τις» το κάνουμε από, τον, από την δοτική ενική στη δωρική διάλεκτο και με το σίγμα το οποίο δηλώνει το πληθυντικό, το οποίο με, ε, συνε, και με συνέρεση γίνεται ε, το, η δοτική πληθυντικού «τις» του άρθρου στην ατική διάλεκτο. Ε, και βεβαίως ε, η αιτιατική είναι είπαμε από το αρκαδικό έτσι για το άρθρο τον στην αιτιατική ενικού με το σίγμα του πληθυντικού. Και εδώ τι γίνεται, στην Αττική Διάλεκτο, έτσι στην δωρική, στις δωρικές διαλέκτους όπως στην αρχαία, και στην αρχαία αρκαδική διάλεκτο διατηρείται το τόνς, έτσι μπορεί να διατηρηθεί. Ε, ενώ στην Αττική Διάλεκτο, και το άρθρο του πληθυντικού στην αιτιατική, αλλά και οι αιτιατικές πληθυντικού των δευτεροκλήτων, έτσι τι γίνονται, το νη αυτό είναι δωρικό νι και δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στο s, στο άρα το δωρικό νι όμως ισούται με πάλι σίγμα ατικόν βάσει των εναλλαγών. Θυμόμαστε το πεντάκιν δωρικό σε είν αντί το ατικό και το ιονικό σε και επομένως τί, από τα δι, το δεύτερο αυτό το σίγμα το οποίο προέρχεται από το δωρικό νι ε, γίνεται δίγαμα και με το σίγμα δίνει το όμικρον δίγαμα που γεννιέται από το δεύτερο σίγμα το οποίο ετράπει έτσι από δωρικό νι σε σίγμα ατικόν αυτομάτως με τις ανταλλαγές που έχει η ελληνική γλώσσα στο DNA της και τις εκδηλώνει αναλόγως διαλέκτου. Ε, το όμικρον δίγαμα δίνει το ους, το ους στη νατική διάλεκτο, όπως από το θέμα β δίγαμα ε, παράγεται το βους στην Αττική Διάλεκτο και το βος βεβαίως στην Δωρική Διάλεκτο. Επομένως, στη Δωρική Διάλεκτο ε, η, η Αιτιατική Πληθυντικού θα είναι με ω και επομένως θα πούμε τος νόμος. Εάντι τους νόμους. Άρα βάσει της ε, ε, ατικής γραμματικής και των ε, χαρακτηριστικών των διαλέκτων έτσι μπορούμε να βρούμε τους τύπους των δωρικών διαλέκτων που αντιστοιχούν στους τύπους των ατικών της αττικής διαλέκτου τα οποία άλλωστε είναι από το αυτό... Θέμα και την αυτή γραμματική μόνο ε, επισέρχονται οι μεταβολές ε, και οι διεργασίες που αντιστοιχούν σε αυτές τις μεταβολές ε, στις ε, αντίστοιχες διαλέκτους. Σας ευχαριστώ.